Ανοίγουμε το όφυρο από το πλάι και πάμε πίσω εδώ, έχει ένα χαρτάκι που ακολουθείτε τις ρυθμίσεις και πάμε, μενού, αριστερό βελάκι, μενού, μενού, 4 αριστερά βελάκια, μενού, μενού, αριστερό μενού και είμαστε ok με το όφυρο. Και πάμε τώρα στη συνέχεια στο μηχάνημα. Είμαστε στο Multipulse. Πάμε τέρμα και τα Hertz και τα Joule. Πατάμε το Ready. Πατάμε στη μέση της οθόνης παραδεταμένα και μας βγάζει αυτό εδώ. Ουσιαστικά αυτό είναι το Calibration. Ανεβάζουμε, κατεβάζουμε τις ενέργειες του handset. Και πάμε, παίρνουμε το handset. Πρέπει να βαράει μείον 20% των ενεργειών, δηλαδή πρέπει να βαράει μεταξύ 8 και 10 Joule που δείχνει εδώ. Κατεβάζουμε το range του Ophir. Το Ophir έχει 3 σκάλες το range. Το πάμε στα 30 Joule, exit. Και βαράμε, να δούμε πόσο βαράει. Βαράει στα 9,09, όπως φαίνεται, οπότε είμαστε ok, δεν το πειράζουμε. Αν χρειαστεί να κάνουμε calibration, πάμε στο μηχάνημα, από εδώ ανεβάζουμε τις ενέργειες, 1-2 σκάλες, από εδώ κατεβάζουμε αν βαράει πολύ. Για να συνεχίσουμε στο επόμενο, βαράμε όλες τις ενέργειες 1-1, πάμε στο 9, στα 9 Joule και κάνουμε με τον ίδιο τρόπο. Στη μέση του γυαλιού βάζουμε το handset, βαράμε, στα 9 βαράει 8,52, οπότε είμαστε και εκεί ok. Αυτός είναι ο τρόπος που καλυμπράρουμε ένα handset.